ένα 24ωρο πριν από τα εγγένεια μιας σημαντικής έκθεσης. Είναι μια έκθεση που κρατά ζωντανή μια πολύ δυσάρεστη μνήμη, αλλά κρατά ζωντανή και την δημόσια συζήτηση που γίνεται για το τι συνέβη στην τραγωδία των Τεμπών. Πού πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες, κάτι που το κάνει η δικαιοσύνη, και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα για να ξεκινήσει η δίκη, και με ενοπές ακόμη τις πληγές. Για έναν ολόκληρο μήνα, από αύριο 25 του Απριλίου μέχρι τις 25 Μαΐου, στον Πολυχώρο Τέχνης των Εκδόσεων Πρεβέντη, στην πάροδο της Φιλελλήνων, στο κέντρο της Λάρισσας, εγκαινιάζεται αυτή η έκθεση στις 8 το βράδυ, και η οικοδέσποινα της έκθεσης, η κυρία Ευελίνα Πρεβέντη, είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία Πρεβέντη. Καλησπέρα σας. Σας πετυχαίνουμε δε στον επιστημονικό σας χώρο τώρα. Ναι, έτσι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ιατρείο. Είναι ψυχολόγος η κυρία Πρεβέντη, αλλά την πετύχαμε στο κενό μεταξύ των συνεδριών. Άφησε ένα κενό για να μπορέσουμε να τα πούμε. Ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη πανελλήνια έκθεση η οποία αφορά το δυστύχημα των Τεμπών, η οποία οργανώθηκε όλη και διοργανώθηκε από την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. Συμμετέχουν 28 φωτορεπόρτερ και θα εκτεθούν 33 έργα, τα οποία έργα απεικονίζουν στιγμές και σκηνές από την αρχή, από το σημείο μηδέν του δυστυχήματος, από πορείες, από διαδηλώσεις, από οτιδήποτε άλλο. Από το μηδέν είναι αυτή η φωτογραφία, έτσι. Όταν ακόμη διασώστες, οι πυροσβέστες είναι κυριολεκτικά χωμένοι μες στα συντρίμια. Ακριβώς. Προσπαθούν να καταλάβουν αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή ή θάνατος πίσω από τις λαμαρίνες. Έτσι. Είναι μια από τις 33 φωτογραφίες αυτή. Με στόχο να τονίσουμε ακόμη μία φορά ότι εμείς δεν ξεχνάμε, ότι αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να συγκαλυφθεί, γιατί 28 Φεβρουαρίου του 2023 ένα τρένο γεμάτο κόσμο, που οι περισσότεροι ήταν νέα παιδιά, μετατράπηκε σε έναν εφιάλτη. Είναι ένα δυστύχημα το οποίο μας έχει γεμίσει βαθιές πληγές σε όλους μας, στους γονείς, σε οικείους, σε ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν και βοήθησαν στο μοιραίο τόπο, στα νοσοκομεία, στα νεκροτομεία, στα χειρουργεία, και όλους όσους πλημμύρισαν τις πλατείες, πλημμύρισαν τους δρόμους. Όλοι έχουμε σημαδευτεί και όλοι έχουμε πληγωθεί βαθιά. Υποχρέωση όλων μας είναι να μην ξεχάσουμε, γιατί πραγματικά είναι κάτι που μας αφορά όλους. Και είναι κάτι που μας αφορά όλους γιατί έχει να κάνει με το να μην φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, να υπάρχει ασφάλεια. Ζητάμε ταυτονόητα, όλοι μας. Οπότε τώρα θα μου πείτε, αυτό θα επιτευχθεί με μια έκθεση φωτογραφίας? Ναι, είναι ένα ακόμη λιθαράκι, γιατί έτσι, ο στόχος αυτής της έκθεσης... Συνεισφέρει στο να διατηρηθεί ζωντανή συλλογική μνήμη, έτσι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό όσοι μπορέσουν να έρθουν αύριο, θα είναι πολύ σημαντικό να παρευρεθούν. 8 η ώρα είναι τα εγγένεια στον Πολυχώρο Τέχνης Πρεβέντη, στη Λάρισα στο Φρούριο, πάροδος Φιλελλήνων 3-5. Θα διαρκέσει για ένα μήνα, θα είμαστε μέχρι 25 Μαΐου. Καθημερινά θα είμαστε ανοιχτά από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις και ξεναγήσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε φορείς, σε σχολεία, στο γενικό κοινό, σε όσους θέλουν, προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν την έκθεση. Πρέπει τα σχολεία, όταν ξαναγυρίσουν στις 13 δηλαδή Μαΐου, στα μαθήματά τους πάλι μαθητές, γιατί την Παρασκευή τελειώνουν τα μαθήματα για τις διακοπές του Πάσχα. Αξίζει τα σχολιά να επισκεφτούν αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά ήταν η νέα γενιά που πρώτη συγκλονίστηκε, που πρώτη βγήκε στους δρόμους, και δεν βγήκε για μια φορά, έβγαινε και ξανάβγαινε. Είδαμε να αναβιώνει όλο αυτό το κύμα του πόνου, της θλίψης, αλλά και της οργής και της αγανάκτησης
για το αν πάμε σε συγκάλυψη ή όχι, στην επέτειο του ενός χρόνου κλπ. Επειδή η Ευελίνα Πρεβέντη έχει πάρα πολλές ιδιότητες, εμείς βάλαμε αυτή που, αν θέλετε, είναι και πιο κοντά σε αυτό που συμβαίνει. Να ξέρετε, από την Παρασκευή που κυκλοφορεί το νέο Wish, θα μάθετε την διαδρομή της. Είναι ένα πολύ νέο κορίτσι, όπως το βλέπετε, αλλά έχει κάνει σπουδαία πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο νέο τάφος του Wish, λοιπόν, θα την μάθουμε αυτή τη διαδρομή. Πολύ καλή επιτυχία αύριο στον Πολυχώρο των Εκδόσεων Πρεβέντη, στο κέντρο της Λάρισας, στην πάροδο της Φιλελλήνων. Εγκαινιάζεται αυτή η σπουδαία έκθεση από την Ένωση Φωτορεπόρτερς Ελλάδος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάντε αύριο, όπως είπε η κυρία Πρεβέντη, στις πολλές βόλτες που θα κάνετε τις ημέρες των γιορτών, αφιερώστε ένα τέταρτο, δεν χρειάζεται παραπάνω για να δείτε 33 φωτογραφίες. Θα γράψουμε μέσα σας. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κυρία Πρεβέντη. Να είστε καλά. Θερμά.